Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι παρακαλώ μην εισέρχεσαι. Δεν ισχύει για μένα, μπαίνω παντού. Το είπαμε αυτό, πάει, τέλος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία Καμά. Oh, sorry. Όχι και Μαρία Καμά, Στέλλα Ρούσου. Καλημέρα Ιεσύρ, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, βαζόμαστε να μαγειρέψουμε για το μαγαζί μας. Για πες μου λοιπόν πρώτα απ' όλα, εσύ τι είσαι μαγείρισα, τι ειδικότητα έχεις εδώ? Σεφ είσαι? Μαγείρισα, δεν είμαι σεφ ούτε της σχολής. Ναι. Ούτε με πτυχία. Ωστόσο, ωστόσο ετοιμάζεται από ό,τι άκουσα ο γιος. Ετοιμάζεται το αγόρι μου μέσα για σεφ. Α, μπράβο, ωραία, και κάνει εμπειρία εδώ. Κάνουμε μαζί την εμπειρία μας εδώ κάθε πρωί και το βράδυ. Πες μου τι φτιάχνεις, να ακούσω. Σήμερα θα φτιάξουμε καλαμαράκι γεμιστό, φρέσκο, το χειμώνα βέβαια, αλλά στην κατάψυξη. Ναι. Αλλά το κουφονίσει. Ναι, ναι. Δεν μου λες, τι βάζεις μέσα, γέμιση. Θα βάλω. Έχω κόψει ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι. Ναι. Βασιλικό, γραβιέρα νάξου. Θα τα βάλω στο ταψάκι, στο φούρνο με λαδάκι από πάνω και είναι μπουκέκι συμφόρτιο. Το φαντάζομαι. Μετά θα ετοιμάσουμε. Έχω φτιάξει, έχω ζυμώσει δικό μου φίλο, χειροποίητο. Θα φτιάξουμε μια ωραία πίτα με μιτζίδρα, ντόπια δικιά μας. Δικιά σας. Ναι, λαδορίγανη και λιές. Τι λες, έχει κάποια ονομασία αυτό? Συνταγή Στέλλας, απλά μιτζιδρόπιτα, τη λέμε ναι, έξω, ναι, κάπως ναι. Έτσι. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Σε σκέπαστε από πάνω βέβαια, όχι με άλλο φίλο. Ναι. Και μετά έχω ζυμώσει πάλι δικό μου φίλο, να ανοίξουμε στο πλάστη, να κάνουμε μπουρεκάκια με γαρίδα. Γαρίδα, άνυφο και τυρί μέσα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό το τηγανίζουμε και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο για ρουζάκι. Τρέχουν τα χάλια μου. Σας έχω όμως και το καλύτερο. Όπα. Μετά από όλα αυτά θα φτιάξουμε και ένα παστελάκι. Το σουσάμι, το μέλι μας. Ένα σου παστέλι το έχω ακούσει και σε άλλα νησιά. Ναι. Και στην Αμοργό και στη Δονούσα, ε. Ναι, ναι, είναι το παστέλι είναι παραδοσιακό στις μικρές Κυκλάδες εδώ. Έχει βασικά βγει από την Αμοργό από παλιά και έχει πάει και στις μικρές Κυκλάδες τα γύρω-γύρω. Είναι για γάμους, για τις βαφτίσεις, για αραβώνες, για γιορτές, είναι για τις χαρές. Είναι το γλυκό το ντόπιο, όπως και το ξενοτίγανο. Δίπλα από τη λένε αλλού, εμείς λέμε ξενοτίγανα. Μάλιστα, μάλιστα. Εμείς θα φτιάξουμε παστέλι πάνω στο λεμονόφυλλο. Γιατί πάνω στο λεμονόφυλλο? Γιατί η λεμονιά και καλά, επειδή για το γάμο ο αφός της. Α. Το τσιδιάζουν έτσι. Είναι, επειδή είναι του γάμου ο αφός είναι καλά αφής και κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ωραία, ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, cool. Βάλαμε τα γαντάκια μας. Είμαστε ασφαλείς. Ναι, γιατί έχω κάτι συνδρομητές που είναι πάλι παράξενοι, λέει, γιατί δεν φοράτε γάντια. Πάντα γαντάκι, πάντα γαντάκι. Καλά, λοιπόν, εσύ είσαι επαγγελματίας, αλλά εμάς μας κάνουν παρατήρηση που δεν τα φοράμε στο τροχόσφυλλο τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ σας. Ναι. Το γεμίζουμε. Πολύ μου αρέσει αυτό. Που το γεμίζω. Που το γεμίζεις και αυτά που βάζεις μέσα μου αρέσουν πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει το βασιλικό μέσα, λαδάκι. Πιέζουμε και να πάει παντού. Έχω κάνει μπροστά και μία τρυπούλα για να παίρνει αέρα όταν ψήνεται. Γιατί? Για να μην σκάσει. Α, ναι. Δεν μου λες, βλέπω τραπεζάκι έξω, τα βγάζετε όλα το βράδυ. Το απόγευμα, από τις 5 η ώρα και μετά, στρώνουμε έξω. Είναι πάρα πολύ ωραία η τοποθεσία γιατί είναι η θάλασσα δίπλα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα σε ένα νησί να τρως. Βάζεις και τα πόδια, ε. Βέβαια, τα το μουστάκια. Βάζω έτσι. Και τώρα, έχω εδώ τους συνοδοποιητές μου. Α, Στέλλα, σε παραδέχομαι. Μπράβο. Ναι. Σε παραδέχομαι. Πέσανε τα μουστάκια του μουστάκια, πέσανε. Θα τα ξαναβάλουμε, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Δεν μας πειράζει. Ωραία. Θα το πιάσουμε έτσι. Α, οπότε τώρα μα θες βγες. Μπράβο. Είδατε η Ιωσήφ. Είδα, είδα. Λοιπόν. Γεια σου, ταψάκι μας. Τέλεια. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζει κανονικά, κανονικά για να το εμπεδώσουμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί παίρνουμε και εμείς μαθήματα μαγειρικής. Αν και να σου πω την αλήθεια, θα το τιμήσουμε μάλλον αυτό πριν φύγουμε, νομίζω. Εννοείται και μετά που θα φτιάξω και τα μπουρικά και γαρίδας, θα τηγανίσουμε κατευθείαν στο τηγάνι έτσι φρέσκα-φρέσκα. Να δοκιμάσετε. Όχι μωρέ, το βραδάκι έλεγα εγώ να έρθω, που θα έχει άλλη ατμόσφαιρα, να βγάλω και λίγο βίντεο. Άλλο το βραδάκι, άλλο τώρα. Άσο τώρα, πάμε για άλλα τώρα. Τρέχουμε.
Βρήκα τον παππού που είναι 94 ετών, ναι. Το σιγάλα τον Στέφανο, ναι. Και είπε θα μου μιλήσει το απόγευμα, για να δούμε. Ναι, ωραίος ο κύριος Στέφανος. Όπως ήταν και ο Αντώνης. Κυρία Σταυρούλα, αγαπημένη, εμείς και στο σύλλογο όταν κάνουμε κάποια πραγματάκια που τραβάμε βίντεο με τους παλιούς του νησιού μας, είναι μέσα στο... Να πούμε ότι είσαι και πρόεδρος του πολιτιστικού, έτσι. Είμαι πρόεδρος του πολιτιστικού σύλλογου που λέγεται Κέρος. Κέρος. Έχει πάρει ονομασία το νησάκι απέναντι. Το κουφονί σας αρέσει, Ιωσή. Το κουφονί, ειδικά τώρα που ήρθαμε και είναι άδειο λόγω του κοροϊδοϊού, είναι καταπληκτικό. Πέραχο. Καταπληκτικό. Οι θάλασσες του είναι απίστευτες και οι αμμουδιές. Ναι, είναι πεντακάθαρες, η αλήθεια είναι. Όχι, είναι παθαίνα τα νερά μας. Δηλαδή, παθαίνα. Να σου πω κάτι, αν είχε στην παραλία φοίνικες και πράσινο δέντρα, ναι. Η Χαβάη θα οχριούσε μπροστά τους. Μα γι' αυτό λένε, ειδού το βήλημα, μήπως να συμφωνήσει. Τρία-τρία αυτό τα ψάκι, έτσι. Ναι, τώρα... Θα κάνεις και λίγο συντηρητικά, φαντάζομαι, λόγω ότι έχεις λίγο κόσμο, έτσι. Βέβαια, τώρα είναι ο κόσμος πιο λίγος, δεν κάνω μεγάλες ποσότητες, γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό να είναι φρέσκο. Σωστά. Και να φεύγει. Καλύτερα να μην έχω να εξυπηρετήσω ένα τραπέζι και να πω δεν έχω μου τελείωσε, από ότι να μείνει και να το σερβίρεις και να το ξανασερβίρεις. Σωστά. Και έτσι εγώ είμαι υπέρ του... να είναι όλα φρεσκότατα. Και έτσι χτίζεις και όνομα νομίζω. Δηλαδή όταν ο άλλος πάει και φάει κάτι φρέσκο και νόστιμο, θα ξανάρθει. Βέβαια και τα υλικά, εγώ για μένα παίζουν ρόλο και τα υλικά και όλων των υλικών, έτσι. Δηλαδή, να μην ψάχνεις το πιο φτηνό υλικό, το πιο φτηνό τυρί, όλα αυτά. Γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους. Πες μου κάτι, το μαγαζί λέγεται Καρνάγιο. Καρνάγιο λέγεται. Ναι. Γιατί? Πήρε την ονομασία του γιατί ακριβώς άτομα της έξω δίπλα είναι το Καρνάγιο. Που τραβάει καΐκια, επισκευάζει καΐκια. Και από ό,τι είδα τη δουλειά αυτή την κάνει ο άντρας σου. Την κάνει ο σύζυγός μου. Ο Μιχαλής. Ναι, ναι, ναι. Την κάνει πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο, μπράβο. Θα πάω και από εκεί, θα μου πει και αυτός πράγματα τώρα. Πας, ενδιαφέροντα. Θα σου πει και εκεί. Και όπως βλέπεις είναι παραδοσιακό, μην είναι το παλιό τρόπο, ούτε τρέιλερ, τίποτα. Ναι, 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 με το σύρμα. Είναι με το σύρμα και τα βάζω τα παλιά. Λοιπόν, θα βάλω τώρα πάνω λαδάκι. Μάλιστα. Βλέπεις το λαδάκι. Το λάδι από πού είναι? Το λάδι, εμείς εδώ λάδι δεν έχουμε, αλλά δεν κάνω λάθος, από Καλαμάτα, από δικό μας άνθρωπο που έχει ελιές. Μάλιστα. Βάζουμε, όπως βλέπεις, οχυλαδάκια. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Και ρίγανη, βασιλικό. Βασιλικός είναι αυτός. Όχι. Ρίγανη. Ρίγανη, καλά. Ρίγανη. Βασιλικό τον έχω βάλει μέσα. Α, ωραία. Το σκεπάζουμε. Μάλιστα. Βάζω λίγο τα καρδάκια όμως τώρα. Έχω καρδάκι εδώ. Άκου, μην απολογείσαι για τίποτα. Τέλος. Σε όποιον αρέσει, είσαι πεντακάθαρη. Εδώ βλέπω κουζίνα απίθανη. Να είμαστε καθαροί. Μην απολογείσαι για λοιπόν, τίποτα. Το βάζω στο φούρνο. Ωραία. Για 45 λεπτά στους 200. Τέλεια. Λοιπόν, από αυτό είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πάμε ωραία. Παρακάτω. Παρακάτω. Καθαρίσω λίγο τον πάγκο μου. Σωστό, σωστό. Είναι ωραία να είναι καθαρά. Σωστό. Τώρα κάνουμε την πίτα μας, έτσι. Τώρα θα κάνουμε την πίτα μας. Αυτό έτσι όπως μου το είπες, σαν πίτσα μου ακούγεται, ένα είδος πίτσας. Καμία σχέση όμως, γιατί ναι. Το φίλο μου είναι... Έχω βάλει μέσα μόνο λάδι. Ναι. Το έχω σημώσει. Τι άλλο βάζεις, μόνο λάδι, δεν βάζεις τίποτα μπυρίτσα να φουσκώσεις και τέτοια πράγματα, όχι, όχι, όχι έτσι. Όχι, παραδοσιακά πράγματα. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Ωραία. Εδώ θα βάλω λάδι στο ταψάκι μου. Μάλιστα. Θα πάρω φύλλο. Αυτό δεν το ανοίγω με το πλάστη. Ναι. Κάνω μέσα στη φόρμα για να έχει λίγο... θα πάρει το σχήμα του ταψιού δηλαδή. Βέβαια, από το πλάτη θα το κάνω με τα χέρια μέσα στο ταψάκι και θα πάρει το σχήμα. Είναι πάρα πολύ ωραία πίτα. Το φαντάζομαι. Κάνω πολλές συνταγές και μόνη μου. Σκέφτομαι πώς μπορώ να κάνω το ένα να μα κοίταξε να δεις, η μαγειρική είναι φαντασία πάνω απ' όλα. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Και ξέρεις, συνήθως λένε ότι οι καλύτεροι μαγειροί και οι σεφ είναι άντρες. Γιατί? Δεν ξέρω. Και αν προσέξεις, πιο πολλοί σεφ είναι άντρες. Δεν υπάρχει γυναίκα. Όντως, ναι. Σημαντής, γιατί? Αφού δεν το ξέρω. Στην κουζίνα είσαι καλές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είδες όλοι οι σεφ είναι άντρες. Και ο γιος σου είδες άντρες. Και ο γιος μου, ναι, και ο γιος μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμένα η οικογένειά μου ναι.
Έχει πολλούς μαγειρούς. Δεν μου είπες όμως από πού είσαι. Εγώ είμαι από την Αμοργό. Α, Παναγιά. Μένω εδώ λοιπόν 23 χρόνια. Παντρεύτηκα εδώ. Ναι. Μ' αρέσει βέβαια πάρα πολύ. Αγαπώ το νησί πάρα πολύ. Οι γονείς μου μένουν Αμοργό. Τα δύο μου αδέλφια και το άλλο, η άλλη μου αδελφή είναι στο Βέλγιο που είναι σεφ. Άντε. Ναι, είναι σεφ. Α, το έχει και οικογενειακό δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο γιος μου ετοιμάζεται για σεφ. Του αδελφού μου τα δύο παιδιά στην Αμοργό είναι σεφ και έχουν δικό τους μαγαζί στην κάτω μεριά. Τι μου λες τώρα. Βέβαια. Και όλοι μας, δηλαδή η οικογένειά μας, το έχετε μέσα σας. Στη μαγειρική. Και είμαι από την Αμοργό, από την κάτω μεριά από τα χωριουδάκια της. Ναι, τα όμορφα. Από την Καλοταρίτισσα. Από την Καλοταρίτισσα, εκεί βέβαια. Εκεί που είναι το Ναυάγιο. Ναι, εκεί που είναι το Ναυάγιο. Έχω πολλές αναμνήσεις από την Αμοργό, από το μοναστήρι, από τον Νίκο τον Θεολογίτη στα Θολάρια, τον Βίλο μου τον Καλό. Ναι, έχει πολύ καλούς ανθρώπους αγνούς. Ναι, ναι. Ακόμη, ειδικά στα χωριά μας κάτω. Ζούνε ακόμα στο πιο πίσω, δεν είναι εξελιγμένα, γι' αυτό είναι πιο όμορφα. Λοιπόν, ναι, ωραία. Έτοιμο. Μάλιστα. Είδες τι όμορφο που βγήκε. Τέλειο, τέλειο βγήκε. Πάμε τώρα. Απλά πράγματα. Ναι. Μη τζίφρα με λίγο πιπεράκι μέσα μόνο. Α, το κάνεις πικάντικο. Λίγο πιπεράκι είναι, ναι, είναι. Να πούμε ότι έχουμε, ακούγονται κάτι θόρυβοι εδώ από ψυγεία κτλ. Ναι, είναι λογικό, είναι η κουζίνα γίνεται. Και τα ψυγεία δεν μπορούμε να τα κλείσουμε αυτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Α, και βάζεις και μπόλικη. Βέβαια. Δεν την τσιγκουνεύεσαι. Όχι, ποτέ. Πω πω, εδώ είναι στρώμα ολόκληρο. Να βάλω κι άλλη. Πω πω. Μπράβο Στέλλα, μπράβο. Ιωσήφ, εγώ είμαι υπέρ. Με ρίβες σε ένα μαγαζί και το φαγητό να είναι πλησιοπάροχο. Να μην λυπάσαι να πάρεις τα λιτά σου. Εντάξει, ας μην βγάλει ας πούμε εστιά τώρα σε 100%, ας βγάλει 80% κέρδος. Να περιποιηθείς τον άλλο, ο άλλος έρχεται να πληρώσει, να φάει, ναι. Πρέπει λοιπόν και εμείς να τον προσέξουμε. Έτσι. Από γεύση και από ποιότητα και όλα τα πάντα. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δεν μου λες από μαγειρευτά, δεν κάνεις τίποτα εδώ, έτσι. Εμείς παίζουμε πολύ με μεζέδες και θαλασσινά. Φτιάχνουμε μακαρονάδες, σπαγγέτι. Κάνεις ασταχό και τέτοια. Και ασταχό, βέβαια. Όταν είναι η εποχή να έχουμε ασταχό, και τώρα δεν τους έχουμε κάθε μέρα, οπότε πιέζουμε ψαράδες. Κοίτα πόσο τυχερός είσαι. Μόλις τώρα ήρθε ο ψαράς. Μπαρμπούνια και σκάι. Τα βλέπεις. Μπαρμπουνάκι, φρεσκότατο. Μιλάει το μάτι, βλέπετε, γυαλίζει, ναι, ναι. Κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Και σκάρι. Τους σκάρους δεν μου λες, και βλέπω και σκορπίνες. Και σκορπίνες, ψητείς τα κάρβουνα. Έτσι τους κάνεις. Ναι. Ξέρεις, στην κάψο τους κάνουν γεμιστούς στο φούρνο. Σοβαρά. Ναι. Και μάλιστα, αν είναι πρωινή, δεν βγάζουν τα εντόστια. Τα εντόστια, το ωραίτερο πράγμα στους κάνουν τα εντόστια. Ναι, ναι. Σκορπίνες που και αυτοί περισσότεροι και για σούπα, αλλά περισσότεροι θέλουν στα κάρβουνα. Καλά, είναι φοβερή. Ναι. Και τα παρμπουνάκια μας για τηγάνι ή και πάλι κάρβουνα που τα θέλουν κάποιοι ψητά. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι το βράδυ έχουμε σιχαράκια. Μπαρμπουνάκια. Μπαρμπουνάκια. Ψαράκι φρεσκότατο. Τέλεια. Τα πραγματάκια μας μέσα όλα. Μια χαρά σε είμαστε βλέπω. Μια χαρά. Μια χαρά. Και περιμένουμε τον κόσμο να μας έρθει. Λάιτι σήμερα. Κάνουμε από μακαρονάδες, ψαρόσουπες, πολλών ειδών κεφτεδάκια, όχι με κρέας, ρεβιθοκεφτέδες, ριγανοκεφτέδες φτιάχνω, χταποδοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μ' αρέσουν. Ναι. Μακαρονάδες πολλές. Ωραία, ωραία. Έβγε. Έβγαλα μια συνταγή χθες από μόνη μου με μακαρόνι με σολομό, καπνιστό. Ένα σπαγγέτι γαρίδας με κουρκουμά. Παίζω πολύ με αυτό. Σπαγγέτι με κουρκουμά, ναι, και παίρνει εκείνο το χρώμα, ναι, ναι, εκείνο... ναι, ναι, είναι όνειρο. Εκείνο το πολύ χρώμα, το κίτρινο, το ναι, 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 ναι. Ισόχρα, ξέρω εγώ πώς ναι, το πω. Αυτό. Λοιπόν, λαδάκι. Λαδάκι. Το λαδάκι το ευλογημένο, το ελληνικό. Λαδάκι, ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Ελίτσες. Ελίτσες ροδέλες. Πω, από πού είναι η γονή μου τώρα. Της άρεσε. Παππού ελίτσες. Τι άλλα υλικά θα βάλεις. Αυτό τέλος. Και ρίγανη και τέλος. Τέλεια. Και είναι φανταστική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Καμιά φορά ότι και τα πολλά 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 ναι, πράγματα. Ναι, 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 ναι. Έψη πάει αλλού σου. Χαλάει το φαγητό. Αυτή τώρα είναι μιτσίθρα, είναι το φύλλο παραδοσιακό, έτσι, απλά πράγματα. Θα του βάλεις τα απλά πράγματα, πώς πιστεύω ότι είναι και τα πιο ωραία. Λοιπόν, και ρίγανη.
Έβγε, έβγε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Στέλλα. Και έτοιμη για το φούρνο μας μόλις βγουν τα καλαμάρακια. Σωστά. 45 λεπτά και αυτή γύρω στους 180. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε τα γαριδοπιτάκια. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Εγώ εδώ είμαι. Εννοείται. Καταγράφω. Λοιπόν, ετοιμάζω. Και μ' αρέσει, ξέρεις τι μ' αρέσει. Τι. Μ' αρέσει που δεν είναι μόνο θα τα κάνεις καλά, φαντάζομαι, το βλέπω. Ναι. Αλλά τα λες και όλα τα μυστικά. Τα λέω καλά, ε. Τα λες, όχι, τα λες καλά, όχι, τα λες όμως, τα... αλλά. Όχι, από καλαμαράκι έχω κρύψει κάτι. από τα γαριδοπιτάκια θα κρύψω κάτι. Καλά, από τη γέννηση. Δικαιολογείται. Κάνουμε και μία πίτα εδώ που είναι το μαγαζιό μας η πίτα. Πίτα με λιαστή ντομάτες. Αυτή είναι τη συνταγή, είναι Στέλλας και μόνο. Αυτή η αλήθεια είναι η συνταγή, δεν λέω ποτέ κανένα υλικό της. Πέρα από τη γεστή που φαίνεται. Καλά κάνεις, θα κάτω-κάτω δεν έχεις σπίτι, μαγαζί έχεις. Εντάξει. Λοιπόν, καλά τώρα κάνεις. Θα φέρω τα επόμενα. Συνεχίζουμε. Το χειμώνα, γράφετε τώρα. Αμέ. Α, γράφετε. Βέβαια, αμέ, για να δω, να βγάλουμε και τον Γιώργο, είπαμε. Βέβαια, το αγόρι μου. Έβγαλα και τον Γιώργο λίγο, τι, το σεφ δεν θα βγάλω. Εκολαπτώμενος μάλλον, σεφ. Ετοιμάζεται, ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ ζυμάρι χειροποίητο. Έχω ρίξει μέσα και εδώ τη συνταγή θα την πω εντάξει. Έχει αμολύτερα. Λαδάκι, ξυδάκι στο φύλλο. Αξιδάκι. Ναι, το κάνει και το κάνει τραγανό. Λάδι, ξύδι, αλατάκι και το αλεύρι μας. Μάλιστα. Ούτε μαγεία τίποτα. Εδώ λοιπόν έχω μία γέμιση γαρίδας, άνηθο, γαριδούλες και τυράκι. Δεν θα πούμε ας πούμε τι έχω βάλει μέσα, τα υπόλοιπα είμαστε μια χαρά. Να, ναι. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ρίξουμε φύλλο. Ωραία. Όποιος θέλει να δει τι έχει μέσα να έρθει να το φάει. Εννοείται, εννοείται. Και να το πληρώσει. Και να μας πει αν είναι πιο όμορφο. Εδώ χρησιμοποιείς το πλάστη, έτσι. Εδώ χρησιμοποιώ πλάστη. Το, φαντάζομαι ότι το πλάστη το χρησιμοποιείς μόνο για να ανοίγει ζυμάρι, όχι για το Μιχάλη. Ποτέ. Και για να είμαστε πιο, να το πάμε λίγο νησιώτικα. Ναι. Εδώ είμαστε στα νησιά, ειδικά στην Αμοργό, έτσι. Δεν το λέμε πλάστη. Αλλά. Το λέμε πιταριδού. Α, πιταριδού. Και αμοργιανά πιταριδού. Πιταριδού. Ναι. Γιατί με αυτό παλιά, επειδή εντάξει, δεν υπήρχαν φαγητά και αυτά, ζυμώνανε, κάνανε ζυμάρι μόνο με αλεύρι και ανοίγανε και κάνανε πιταρίδια, δηλαδή τα μακαρόνια... Α, χειροποίητα. Χειροποίητα. Λοιπόν, άκου τα πιταρίδια, λοιπόν... Και αυτά... τα κάνανε με το γάλα, που είχαν η βοσκή γάλα, αυτό είναι και τα μαγείρευανε. Εμένα ο πατέρας μου με έμαθε, γιατί ο πατέρας ήταν Ανατολίτης, Κωνσταντινοπολίτης. Ναι. Και το λέγανε μαντί. Μαντί. Μαντί, όχι μαντί, προχωρά μαντού. Το κόβει το γιώτα. Αυτά είναι κωνσταντινοπολίτικα μακαρόνια που τα κάνανε στο χέρι. Ναι. Οι Έλληνες δηλαδή, όχι κωνσταντινοπολίτικα, να ξέρουμε τι λέμε, οι Έλληνες οι πρόσφυγες. Ήταν φοβερό μακαρόνια. Η μαμά μου μέχρι σήμερα τα φτιάχνει. Ναι, αλλά άκου να σου πω την υπόλοιπη συνταγή από αυτά τα μακαρόνια το μαντί. Που βάζουν και το γιαούρτι μέσα. Γιαούρτι, σκόρδο, τα ξέρεις, θα το κάνουμε αύριο το βίντεο εμείς, το κίνητο. Λοιπόν, γιαούρτι, σκόρδο και από πάνω καμπορτισμένο κρεμμύδι. Καλά καμπορτισμένο όμως, μαύρο. Εγώ τα έλεγα μικρός, μπαμπά, γιατί βάζουμε μύγες πάνω στα μακαρόνια. Ήτανε σαν μύγες μαύρες, ξέρεις. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε. Γιώργο, θέλεις ένα κουτάλι? Προς το παρόν ο Γιώργος εκτελεί εντολές, όπως εγώ στο μαγαζί του πατέρα μου που ήταν ζαχαροπλάστης εκτελούσα εντολές. Βοηθάει ένας τον άλλο. Μπράβο. Και με βοηθάει και τον βοηθά όλα μαζί. Αντί έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα και μαλώνουμε πολύ εύκολα για το παραμικρό, όταν βρίσκουμε αγαπιόμαστε πολύ. Αλίμονο, μάνα και γιος, τι λες τώρα. Λοιπόν, θα το κόψω εδώ. Θα πάρω γέμιση. Δεν μου λες κανάλι έχει έτσι, έχει πάρει συνέντευξη. Μόνο για το θέμα του μου, για το σύλλογο. Α. Για σύλλογο και τέτοια. Όχι στο μαγαζί. Στο μαγαζί όχι. Α, είμαι ο πρώτος δηλαδή. Ναι, είσαι ο πρώτος. Θράψη θα κάνει, θράψη. Ναι. Ναι. Και θα ζηλέψουν δηλαδή και άλλοι θα έρχονται να, α, δεν να ξέρω. Κάνουμε συνέντευξη. Όχι, τα κανάλια συνήθως δεν με ζηλεύουν. Και όταν με ζηλεύουν, μου κλέβουν το υλικό. Και συνήθως τα κανάλια βγάζουν και αυτά που θέλουν μόνο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, απλά πραγματάκια. Έτοιμο. Τέλειο. Απλά πραγματάκια, αλλά όλη η ιστορία είναι η γέμιση τώρα, μη λέμε. Ναι, είναι η γέμιση. Θα τη γανίζω και δίπλα στο πιάτο βάζω και λίγο, φτιάχνω γιαουρτάκι με άνηθο, λάδι, λεμονάκι. Ναι. Δίπλα, θυσός. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
πώς σου φαίνεται? Σ' αρέσει πάρα πολύ από ό,τι μου φαίνεται η δουλειά αυτή. Πολύ. Τη βλέπεις δημιουργικά και... Ναι. Και πάει στη φαντασία και δουλεύει. Ναι, δηλαδή κάθομαι τώρα σπίτι μου, τελειώνω από τη δουλειά και το χειμώνα. Δεν δουλεύω το χειμώνα, βέβαια, γιατί δουλεύουμε σε ζώα. Και σκέφτομαι, τι να βγάλω αύριο, κάτι διαφορετικό. Βάζω λοιπόν στο μυαλό μου το βασικό υλικό και λέω πώς μπορώ να το παιδεύω. Πώς να το συνδυάσω, τι να κάνω, πώς. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχω φτιάξει βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Δεν το λέω εγώ, έτσι. Ναι, ναι, το λένε οι πελάτες. Οι πελάτες. Και βλέπω ότι εντάξει, όταν ο άλλος σου λέει τα περισσότερα είναι υπέρλοι όσο όλα τα σχόλια, δηλαδή στο θέμα φαγητό, λέω εντάξει, μια χαρά. Η γαρίδα βέβαια αναγκαστικά είναι κατεψυγμένη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια, δεν μπούμε και ψέματα ότι έχουμε γαρίδα. Αλίμονα, αλίμονα. Καλά, σε κάποια μέρη υπάρχουν, αλλά δεν θα διατηρηθεί άμα δεν την έχουμε. Σε εμά εδώ δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ούτε γαρίδε, ούτε μύδια. Σε εμά εδώ δεν υπάρχει. Ναι. Αυτά λοιπόν τα γαριδοπιτάκια μα. Τέλεια, μπράβο. Αυτά. Για πάμε να δούμε τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα η Ιωσήφ. Αγαπημένη μου Στέλλα. Δεν μπορώ να μη σου τη γανίσω να αποκοιμάσει. Αχ, γιατί μου θυμίζει τόσο πολύ τη Μαρία την Καμά και τρελαίνομαι τώρα. Ξέρω τι έχει πάθει με αυτή τη Μαρία. Γιατί την αγαπάω γι' αυτό. Ναι. Και θα αγαπήσω και σένα τώρα, αναγκαστικά. Ωραία. Έχει δύο αγαπημένε. Ναι, ναι, ναι. Και μία το κορίτσι πίσω. Αυτή είναι εντάξει, αυτή είναι υπεράνω. Άσυ, αυτή την ελούζω με 44 χρόνια. Ναι. Και μελούζεται. Ποιος λέζεται πια. Και μελούζεται, το είπα, το διόρθωσα. Το διόρθωσα, είπα και μελούζεται. Τέλεια. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, Γιώργο, θα μου φέρεις ένα πιατάκι. Λοιπόν, έχουμε βάλει το λάδι στο τηγάνι μας. Ελαιόλαδο. Όχι. Αυτό είναι που βάλει ελαιόλαδο. Α, μπράβο. Το βάζω πάνω το λαδάκι. Ναι, είναι πιο, για πιο ελαφρύ. Για την καθιστή και πιο ωραίο. Ναι, ναι. Δεν θα κάψει πολύ, θέλω να κάψει ένα μουκαούνι γιατί το ζυμάρι είναι δικό μου και θέλω να το περιποιηθώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, πήρατε. Ναι, τώρα θα αρχίσω να τη γαντιστούμε, να κάνουμε όμορφο χρώμα. Λοιπόν, τώρα τα γυρίζουμε. Πολύ εύκολα. Είδες Ιωσήφ τι ωραίο το φιλαράκι μου. Το είδα που το γύρισες, το είδα που γύρισες και άνοιξε. Ναι, με άνοιξε και μου το είδα που το γύρισες και άνοιξε. Λες και είναι χαρτί. Είδες. Είδα, είδα. Τι όμορφο. Είδα, είδα. Κοίτα, 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 πες. Κοίτα, εδώ. Σπαρταράει. Τραγανό, τραγανό. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Μου θυμίζει λίγο τις παντόφλες, έτσι τις λέμε, κάτι τυρόπιτες που κάνει με ζυμάρι που φτιάχνει η γυναίκα μου. Εμείς στην Αμοργό φτιάχνουμε με τέτοιο φύλλο τις τυρόπιτες και τις πορτόπιτες στο τηγάνι. Εγώ έκλεψα το φύλλο και παραλύμες. Πάντως στην Αμοργό την αναφέρεις, είναι η αγάπη, έτσι. Είναι η πατρίδα. Αγαπώ και το τηγανίσιο μου πάρα πολύ. Ναι. Πολλά χρόνια αγαπώ πολύ το νησάκι αυτό, δεν το συζητώ. Αλλά η Αμοργό και τα λέμε, εντάξει, η πατρίδα μου είναι και οι γονείς μου. Και ωραίο νησί και αυτό, πολύ ωραίο. Ναι, και ωραίο νησί. Και αγαπώ φυσικά πολύ όλη την Αμοργό. Αλλά η κάτω μεριά είναι... Κάπως τη λέτε την κάτω μεριά, κάπως τη λέτε, έχει μια ειδική ονομασία επειδή ακριβώς δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένη. Δεν ξέρω, κάτω μεριά έχει μια ειδική ονομασία, προσπαθώ να το θυμηθώ. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν Ιωσήφ, όπως βλέπεις είναι έτοιμο. Πήρανε κομματάκι. Α, τόσο λίγο, έτσι δεν θέλει παραπάνω. Όχι, όχι, βλέπεις. Μάλιστα. Και όμορφο που έγινε. Τέλειο. Κοίτα. Από χρώμα, ναι, πράγματι. Λοιπόν, σε χαρτάκι το πιατάκι για τα λάδια. Ωραία. Και τώρα εδώ θα βάλουμε, έχω φτιάξει εδώ γιαουρτάκι. Γιαουρτάκι. Όταν λες έχεις φτιάξει, τι εννοείς? Έχω πάρει γιαούρτι. Α, όχι ότι έχεις φτιάξει το γιαούρτι. Όχι. Α. Έχω πάρει γιαούρτι, έχω βάλει ανοιχτάκι μέσα, λάδι, λεμονάκι, πιπεράκι και έχω φτιάξει μια πολύ ωραία σως. Θα πάμε και παραδοσιακά και λίγο μοντερνιά. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο γκουρμεριά, ε. Γκουρμεριά, ναι. Ναι, ναι.
Αλλά το κάνεις και του δίνεις και όχι, όχι. Του δίνεις και σχήμα, μπράβο, μισοφέγγαρο, μας ακούει. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και θα βάλουμε και μια τσαχπινιά ακόμη. Μπορεί να μην είμαστε στη σχολή, μπορεί να μην είμαστε τον γκουρμέ, αλλά δεν βαριέσαι. Φαντασία έχουμε. Κάτι κάνουμε κι εμείς. Και λίγο πάπρικα γλυκιά. Να, και λίγη γλυκιά πάπρικα. Καλά, δεν παίζεις, Πώς θέλετε. Οπτικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το δοκιμάσετε κιόλας. Είναι όμορφο, απλό στην ομορφιά του, απλό. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και πάρα πολύ ωραίο στη γεύση. Θα σου πω αργότερα. Τώρα θα φτιάξουμε και μια, δείξουμε και ένα πιάτο πατατοσαλάτα. Ό,τι με θέλεις. Δικιά μας σαρδέλα, δικιά μας. Άκου να είσαι, τα λες τόσο καλά, είναι τόσο ευχάριστο που και μια μισή ώρα να κρατήσει δεν με νοιάζει. Θα μας βαρεθούνε μετά. Δεν μας βάρκετε κανείς, το βλέπουνε. Ωραία. Τι έφερες εδώ πέρα, πατάτες. Τι είναι αυτές βρασμένες. Έχω βράσει πατάτες. Ναι. Πατάτες να άξω, έτσι. Εμείς εδώ στα νησιά, πατάτα να άξω, γιατί είναι δίπλα μας. Είναι και καλή πατάτα. Ναι. Λοιπόν. Κάπαρι, βλέπω κρεμμύδι, βλέπω. Έχω, μπράβο, έχω βάλει λοιπόν πατατούλα βραστή, ναι, στο πιάτο μας. Κάπαρι. Κάπαρι, έχετε, καπαριές έχετε στο νησί. Όχι. Ναι, μου και κάνει τίποτα. Επίσης και ας γίνω γραφική, στην Αμαρού έχουμε πολλές. Καθόλου γραφική δεν γίνεσαι. Πολλά νησιά έχουν, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει εδώ. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Ξέρεις που έχει πάρα πολύ κάπαρι, γι' αυτό και κάνουν και καπάρο σαλάτα. Πού? Σε σύπνο. Ναι. Βγαίνει, ναι, ακόμα και σε σκαλοπάτια, απίστευτο, παντού έχει κάπαρι. Λοιπόν, κρεμμύδι. Ναι. Κρεμμύδι. Και σαρδέλα, που είναι δικιά μας, τόπια. Μάλιστα. Είναι Γιώργο Γόπα, είναι αυτή η σαρδέλα. Είναι Γόπα, που δοκιμάζει το Λεμεγέ. Ναι, ναι. Την αφήνουμε με νερό, ξέρετε, βάζοντας καλά, με πράγμα τα αλάτι, με τσαβακί, να έχουμε μήνες. Και εδώ μείγμα μου ακούγεται αυτό, Θα βάλω το μείγμα, το αλλά δεν το λέμε αυτό. Δεν το λέμε θα αυτό. Θα βάλω λαδάκι. Λαδάκι. Ωραία. Ξυδάκι. Όχι, αυτό είναι μέλι εδώ. Να το λεπτό θα σου το ξύδι εγώ. Α, ήταν μέλι αυτό. Λοιπόν, ξυδάκι. Και αυτό... κάνουμε πάλι μια πιτσιλιά μωρέ, έτσι λίγο με ένα ρόλο λαδάκι. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τι να πω, εντάξει, τι να πω. Ένα απλό πιατάκι. Πατάτες βραστές. Τι να πω, τι να πω. Σαρδελίτσα. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Να είσαι καλά. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Μπαμπαμ. Είσαι και γρήγορη. Τα λες καλά. Είσαι και γρήγορη. Ναι, στη μαγειρική είμαι πολύ γρήγορη. Σε κάνα κανάλι να πας. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα σου γιατί είναι καλή. Και γιατί βγαίνουν. Να μην πω ονόματα. Όχι, δεν λέμε ονόματα. Δεν εκτεθούμε ανθρώπους. Είναι καλύτερη. Εσύ θα έκανες τράψη αν πήγαινες σε κανάλι. Εγώ όντως είμαι πολύ γρήγορη και το πρωί στο μαγείρεμά μου έχω συγχρονισμό εγώ στην κουζίνα. Τι εννοώ. Έρχομαι το πρωί, βάζω κατσαρόλες και βράζω. Όσο βράζω κατσαρόλα, ετοιμάζω φούρνο. Μπράβο. Όσο ψήνει ο φούρνος, κάνω τις κρύες μου σαλάτες, τα μείγματά μου. Και συγχρόνως λοιπόν, τελειώνω, δηλαδή, μετά μπαμπά, έτοιμο το φούρνο, έτοιμο τις κατσαρόλες. Πάρε τη σειρά. Όπως και το βράδυ επίσης είμαι γρήγορη στις παραγγελίες μου. Από το χαρακτήρα βγαίνει αυτό ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το αλλάξεις. Μπορεί να έχουμε τα κιλά μας, αλλά είμαστε λίγοι στις τρόπες να πηγαίνουμε, εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε και παστέλι. Άντε, άμε τελειώσει τώρα. Θα φτιάξουμε, να δεις τι όμορφο που είναι. Να ξεκινήσω. Να με. Να το ετοιμάζω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κατσαρόλα. Το μέλι, ντόπιο. Δεν έχουμε μέλι ντόπιο. Ούτε μέλι. Όχι. Τουρισμό έχετε όμως. Τουρισμό έχουμε μπόλικο. Τα έχετε παρατήσει τα υπόλοιπα. Ναι, δεν ασχολούνται. Λοιπόν, βάζω 1 κιλό μέλι. Ανθόμελο είναι αυτό, έτσι, δεν είναι θυμάρι. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να είναι θυμάρι. Ναι, βάζεις ό,τι μέλι να είναι. Βέβαια, εντάξει, μου βάλεις καλό μέλι. Είναι διαφορετικό. Ναι. Αλλά γι' αυτό είναι μια χαρά. Το μέλι μας. Θα ανάψω τη φωτιά μου. Όχι πολύ δυνατά και να μην μου καεί. Ναι, ναι. Γιατί τώρα αυτό πρέπει να ψηθεί ή να πάρει ένα ωραίο χρονοτάκι για να δει μέσα το σουσάρι.
Και το ανακατεύεις συνέχεια, φαντάζομαι. Λες, ανακατεύεις σιγά σιγά, γιατί μετά αρχίζεις και φουσκώνει και θέλει να το βοηθάς. Θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη από τους συνδρομητές μου και τους φίλους μου, που καμιά φορά μιλάω λίγο περισσότερο, αλλά τι να πω τώρα, ρε παιδί μου, όταν είναι το θέμα τέτοιο εξάπτομαι, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Ναι, εντάξει. Να καταρχήσει, παίρνει ένα χρώμα λίγο να χρυσαφίζει. Το μέλι πάντως σαν προϊόν είναι καταπληκτικό, έτσι. Εννοείται. Και κάνει παντού καλό, και μόνο καλό. Και αφροδισιακό. Και αφροδισιακό. Εντάξει, μάνα αυτά. Α! Η Ιωσία θα τα λέμε όλα. Α! Εντάξει. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Για πες. Λοιπόν, η Ιωσήφ, όπως είδες, μύρισε το μέλι, έτσι, ψήθηκε. Βλέπεις πώς έγινε. Και άλλαξε και χρώμα. Τώρα εδώ μέσα θα ρίξω το σουσάμι μου, καθαρισμένο, έτοιμο. Το σανεύω τώρα συνέχεια αυτό. Θα αρχίσει να πίζει τώρα. Ναι. Θέλει λοιπόν 1 κιλό μέλι με 1 κιλό σουσάμι, αλλά όταν το μέλι, κάποιες φορές το μέλι γίνεται περισσότερο, πάντα πρέπει να έχουμε λίγο εξτρά σουσάμι δίπλα μας, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Το ρούφιξε όλο. Να βάλω κι άλλο σουσάμι τώρα. Μυρωδιά ωραία, έτσι. Τι λες τώρα, πω, απίθανο. Αυτό λέω, το έχω πει πολλές φορές. Κρίμα που η κάμερα δεν μπορεί να πάρει γεύση και μυρωδιά. Ναι, όντως. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δείχνω και άλλο σουσάμι. Τώρα πάει με το μάτι πια, συμπληρώνεις μέχρι εγώ το πιστεύεις ότι δουλεύω μόνο με το μάτι. Εντάξει. Και στο φαγητό δεν μετράω αλάτι, πιπέρι, ζυγίζω ποτέ. Και μετά ένα μυστήριο πράγμα. Και δεν έχω παράπονο, είναι αλμυρό, είναι αναλατό. Σαν χοντρία μουδιά μοιάζει. Ναι. Θα βλέπεις αυτό, θα το ψήσουμε μέχρι που θα αρχίσει να μυρίσει τώρα και το σουσαμάκι. Στους γάμους σε εμάς είναι ορολό, κάνουν την γράμμα για πολλές κονσόλτες, έτσι. Κάνουν τώρα 100-200 καστελιά, 1000-1500 κομμάτια, 2000. Τι λες. Ναι, γιατί μας εκεί στους γάμους κάνουν σχεδόν όλο το νησί. Και στο κρεβάτι κερνάνε, κάνουν όλα αυτά με το παστέλι, έχουν καλεσμένους, κάνουν γλέντι. Στο κρεβάτι του γάμου το ίδιο. Και πέφτουν και τα φράγκα, βέβαια, έτσι. Σαρδιά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι όπως... Στο κρεβάτι δεν πέφτουνε. Στο κρεβάτι δεν. Είναι. Περιμένει πως και από το ζευγάρι. Για σιγά μας για να μετρήσει με μας απειλάνε. Δεν θα σου πω τώρα κάτι. Η μέλους ανήκου μου να δεις τι μου έχει πει. Αλλά δεν θα το πω. Τι να κάνουμε, στο ξεκίνημα της ζωής τους είναι, το περιμένουν πώς και πώς αυτό. Βέβαια. Έτοιμο. Ναι. Είδες τι που γίνεται. Πάρα πολύ, έγινε. Σου έρχεται η μυρωδιά από το σουσάμι. Ναι, ναι, και το μέλι και το σουσάμι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος κάτι έκανε έξω. Λοιπόν, τι πάνω, έκανε? Πάνω στο ξύλο που έχω, γιατί το ξύλο που θα πέσει στο παστέλι δεν πρέπει να έχει απάνω ούτε πολλιά, ούτε λούστρο, τίποτα. Πρέπει να είναι το ξύλο καθαρό. Ναι. Θα πέσει λοιπόν επάνω εκεί το παστέλι, ναι. Βάζουμε κρασί, κόκκινο, ναι. Και κίμινο. Άπα. Θα δεις λοιπόν μετά τι γεύση και τι μυρωδιά έχει. Το κρασί το βάζουμε για να μην κολλάει και θα δεις όλα τη διάρκεια που εγώ τώρα θα το κλάθω, θα το δουλεύω με κρασί κόκκινο. Γιωργάκι μου, θέλεις δύο κατσετουλές. Ωραίο πράγμα. Μπράβο, μπράβο. Πολλά πράγματα μαθαίνω σήμερα. Είσαι δασκάλα. Πάμε έξω στο τραπέζι. Και το ρίχνω επάνω στο κρασί και στο κίνδυνο.
Θα δεις. Έλα, δεν χρειάζεται, τα βλέπω. Θα δεις. Με έχεις μαγεύσει, τέλος. Πώς την είπαμε, Μαρία? Άμα σε, καμά, καμά. Μαρία Καμά, σου έκλειψε τον έρωτά σου. Ναι, ναι, ναι. Και άμα σε χωρίς ο άντρας, εδώ είμαι. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα το φτιάξουμε έτσι. Το φέρουμε σε μια σειρά. Και να ρίξω και πού βρισκόμαστε, ρε παιδί μου. Πού βρισκόμαστε, και στην καλύτερη γίνεται, τοποθεσία. Και πού γίνεται αυτή όλη η ιστορία εδώ, κοιτάξτε, μαγεία. Μαγεία. Πάμε. Λοιπόν, τώρα ρίχνω από πάνω πάλι κύμινο. Κύμινο. Όχι τριμμένο, το σποράκι, έτσι. Το σποράκι. Μάλιστα. Θα δεις μετά η οσίφ, τι γεύση έχει, φανταστική. Αυτό δεν το ξέραμε το κύμινο στο παστέλι. Ναι, κύμινο. Μας βάζουμε κύμινο. Γι' αυτό σου λέω ότι σε κάθε μέρος διαφέρει. Διαφέρει η συνταγή τους. Κόκκινο κρασί. Κοίταξε τι κάνω τώρα. Βρέχω το πλάστη μου, την πιθαριδού μου. Πιθαριδού μου. Μ' αρέσει το πιθαριδού μου. Πιθαριδού μου. Πιθαριδού μου, ναι. Με κόκκινο κρασάκι. Αρχίζω τώρα εδώ. Θα το φέρω σε μια ωραία σειρά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, αν ήμουν καναλάθης, ναι, θα σου έκανα εκπομπή, δεν υπήρχε μήπως ούτε μία σε εκατομμύριο. Να γίνεις καναλάθης, να με πάρεις. Ναι, τι να το κάνω, πού να γίνω καναλάθης εγώ. Δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο, λέω, αν ήμουν. Ερχόταν και τα χέρια μου με κρασάκι κόκκινο. Να το πατήσω εδώ, να το φέρω όμορφα. Να δεις τι θα κάνω. Μετά θα πέσει ξύλο εδώ. Θα πέσει ξύλο. Θα δεις. Και όπως βλέπεις εδώ, όσο φτιάχνουμε, έχω και λιμονόφυλλα. Από λεμονιά φρέσκα. Για πες μου τώρα, τι είναι αυτό, γιατί μου. Πάνω γιατί εκεί θα βάλουμε το παστελάκι να τελειώσει. Θα πάρει καθόλου μυρωδιά και από το φυλλό. Πάρα πολύ. Σοβαρά. Ναι. Και μπορείς, επειδή είναι πλημμένο καθαρό και από δικιά μας λεμονιά. Ναι. Είδες τι σου έχω όλα σήμερα, περισσότερα από δικά μας. Δεν μπορεί πίσω να λες ότι τροχοφωνήσει, δεν έχει τίποτα, αλλά όλα και κάτι. Δε, μία λεμονιά υπάρχει, δύο. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Όπως το βλέπω πριν ακόμα το μοντάρω. Ναι. Αυτό θα είναι από τα πιο ωραία μου βίντεο που έχω κάνει. Μακάρι το έφτιαξα. Όχι, δεν. Τι μου το έφτιαξε, εσύ θα το ευχαριστηθείς. Και θα το έχεις να το δείξεις, να λες κοίτα τι μου έκανε. Θα το κοινοποιήσεις στο Facebook. Θα λες κοίτα τι μου έκανε αυτός ο άνθρωπος, δεν το ξέρει τη μάνα σου τι μου έκανε. Λοιπόν, κοίταμε τώρα. Το δουλεύω και το πλάθω. Σαν πλαστελίνη, έτσι. Δεν ξέρω που έγινε. Ναι. Με το κρασί που το βοηθάει, θα το ανοίξω. Και τώρα η οσίφ θα πέσει ξύλο. Οπα. Παίρνουμε την πύχη μας. Και αυτή πλήσιμο. Και αυτή με το κρασί, βέβαια. Θα το φέρω λίγο όσο μπορώ στα ίσια του. Το πολύ, μην το πονέσεις. Αυτό το κοπανάμε έτσι για να δέσει. Πώς σου φαίνεται? Τι να πω, έχω μείνει, τώρα δεν μιλάω πια, έχω μείνει άλλος. Δώσ' του! Σ' αρέσει ο Σιφέ? Το ξύλο, ναι. Ειδικά να το δίνω εγώ. Και τώρα θα ανεβάσω τον πειρασμό, ναι. Μετά. Να ναι, κάτσω να το φτιάξω το βίντεο εδώ, στο φωνήσι, ανυπομονώ δηλαδή, πριν φύγω. Και θα ανέβει στην Αθήνα αναγκαστικά, γιατί δεν έχουμε ίντερνετ. Ναι, σίγουρα.
έτοιμο. Τέλειο. Τώρα αυτό θα το αφήσουμε να στερνώσει. Είναι αναλόγω στον καιρό. Πιστεύω σε 20 λεπτό, 14 μπορούμε να το κόψουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δίπλα όμως έχω και ρακί. Σιγουριά ψημένη. Περίμενε. Ψημένη ρακί είναι αυτή. Ψημένη ρακί. Όχι ρακόμελο, γιατί έχει διαφορά. Λοιπόν, το υπάρχουν αυτά έχουν μπερδέψει. Το ρακόμελο ναι. Είναι αυτό που βάζουμε στο τρίκι. Ναι. Μια κουταλιά μέλι και το ψήνει εκεί την ώρα που είναι ζεστό. Ναι. Η ρακί ψημένη. Έχει άλλα πράγματα μέσα. Έχει βότανα. Εμένα στην Αμοργό, γιατί είναι στην Αμοργό και αυτή. Άντε πάλι την Αμοργό. Εδώ τα λέμε το καλύτερο ρακόμελο και την καλύτερη ψημένη. Ναι. Με γαρίφαλο μέσα, χανέλα, τελοβάζουν, μέλι, είναι γυψημένοι. Ξέρω επειδή, από τα θεολογή και εγώ αυτά. Επειδή λοιπόν το παστελάκι μας πάει με ψημένοι, θα πιούμε και με... Πα, με πέθανες τώρα. Με πέθανες. Ιωσήφ, στην υγειά μας. Να σε καλά, στην υγειά μας, στην υγειά μας. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ιώση, το τραπέζι μας είναι έτοιμο. Το βλέπω. Κοίτα ομορφιά. Μες στη θάλασσα, έτσι. Και ναι, αυτό τώρα τρώμε και κάνουμε και μπανάκια, μα θέλουμε. Όχι, κάνουμε μπανάκια και μετά τρώμε. Ναι, το σωστό είναι αυτό, όντως. Λοιπόν, το ουζάκι μας. Άντε να είμαστε καλά. Εδώ τι έχεις βάλει σαλάτα. Λοιπόν, αυτή η σαλάτα τη λέω κυκλαρίτικη. Ναι. Συνταγή Στέλλας, μαρουλάκι. Έχω μεσαλιαστή ντομάτα, κάπαρη, ό,τι είναι από τη Μεσόγειο που λέμε, από την Ελλάδα. Και αυτό είναι πατζαροσαλάτα. Αυτό είναι πατζαροσαλάτα, με γιαούρτι μέσα, πράσινο μήλο, τα λαμπιστικά δεν τα λέμε. Να σου πω ένα, εγώ σου πω ένα μυστικό, άμα θες να το κάνεις. Με το καρύδι. Ναι, δεν πάει. Δεν το πας, ξέρεις γιατί. Γιατί πολλοί είναι αλλεργικοί και κάποιοι δεν το θέλουν. Ωραία. Και έτσι, για να είμαι με όλους αγαπημένοι, να μην υπάρξει πρόβλημα, την κάνω χωρίς καρυδάκι. Και βάζω τα μυστικά μου. Το καλαμαράκι που γεμίσαμε το πρωί, το είδες. Το είδα. Έτοιμο, ωραίο. Γάριο σαλάτα, όχι με μαγιονέζα. Την κάνω παραδοσιακή. Με πατατούλα βραστή, κάπα, ρεγούρι, το σι. Και τα διάφορα μου. Και εδώ έχουμε και το τίποτα τσαλάκι, ναι, που φυτάμε. Φτιάξαμε τα πιτάκια μας εδώ, το ουζάκι μας, ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος από αυτά που βγάζουν μέσα. Τέλεια. Αυτό που βλέπεις είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Τέλεια. Μπράβο. Γεια στα χέρια σου. Καλή μας όρεξη. Να είμαστε πάντα καλά. Και μετά λοιπόν από αυτό θα φάμε και το παστελάκι μας και είμαστε μια χαρά. Ναι. Τι άλλο θέλουμε. Και ένα κλείσμα μετά και τελειώνεστε. Πάντω να σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν αποκάλυψη μαγειρική. Όχι μόνο για αυτά που φτιάχνει. Είδε αλλά... για να περάσει πρωί πριν να με πετύχει ξαφνικά. Είδες. Και έβγαλε, Και ρεπούρι. Όχι λαβράκι. Συναρίδα. Μια χαρά είσαι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Θα κόψουμε λίγο το παστέλι. Ναι. Πάμε. Ναι, έχεις τεγνώσει, ωραία. Λοιπόν, βγάζουμε πρώτα αυτό εδώ που είναι η γωνία μας. Ωραία. Και δοκιμάζετε βέβαια, για να δοκιμάσετε να μου πείτε. Για δοκιμάστε. Βάζω λοιπόν εδώ την πληγή. Τώρα τραγουδάνε. Να βάλω το μαχαίρι μου. Κάνω γωνία εδώ. Είχε δίκιο για το, για το κείμενο. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Δεν έχω ξαναγευτεί πασέλι έτσι με κείμενο. Αλλά τώρα να δω και τα λεμονόφυλλα. Λοιπόν, το κολλάμε στο λεμονόφυλλο επάνω. Και το κόβουμε έτσι. Μην μου πεις ότι το τρως μαζί με το φύλλο. Ναι, το φύλλο είναι πολύ καθαρό, κλειμένο, κάποιος που θέλει μπορεί να το φάει και με το φύλλο. Πω. Αυτό λοιπόν είναι το παστελάκι μας. Δεν παίζεσαι. Εμείς να ευχηθούμε καλή απόλαυση σε αυτούς που παντρεύονται. Καλά Στέφανο. Πού πάνε. Και πού πάτε μεγάλε. Πού πάτε. Και είμαστε. Ωραιότατα. Μπράβο Στέλλα. Να σε καλά για τα χέρια σου. Έτοιμο.
Δεν έχεις παράπονο, σήμερα σου φτιάξει ωραία πράγματα. Είσαι μια χαρά, τι να πω, με καταϋποχρέωσες. Και θα ευχαριστήσεις και στο βιντεάκι, θα είναι πολύ όμορφο. Θα δεις. Ωραία, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ Ιωσήφ, υπομονώ να σε ξαναδώ. Θέλω να βάλεις όμως αυτό που θα σου πω τώρα. Πες μου. Φιλιά, πολλά φιλιά και απεριόριστη αγάπη στην Αμπουργό. Σε όλα, αλλά κάτω μεριά και κάτω. Που είναι οι συγγενείς μου, είναι όλοι. Να σε καλά, να σε καλά. Συγκινήθηκες κιόλας, σε βλέπω. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.